Αυτή την εβδομάδα στο Men's Guide φιλοξενούμε μια κοπέλα η οποία εκτός από πανέμορφη είναι και πανέξυπνη. Και φίλη μου, για να βρίσκεται στο όταν έρχονται οι φίλοι μου. Λόγος για την Έλενα Λιασίδου. Καμές με φινιτζά. Ευχαριστώ, υψήλωσα 10 πόντους. Επιτέλους έγινα normal. Ναι, θέλες. Ναι, αλήθεια. Είδες, σου προσφέρω κοινό που θέλεις. Σε μάζεψα σήμερα εδώ κοντά μας γιατί θέλω να μου απαντήσεις τα 20 ρήματα που συνθέτουν τη ζωή, να μου βάλεις δίπλα ακριβώς αυτό που αντικατοπτρίζει εσένα και να μάθουμε εμείς όλοι οι οποίοι ενδιαφερόμαστε για σένα με διάφορους τρόπους, είτε σου αρέσει είτε σου αρέσει, τα μυστικά σου. Οπότε θα σε βάλω στη διαδικασία να μου απαντήσεις. Πρώτο ρήμα, τι τρως? Τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα. Προσέχω τη διατροφή μου, τρώω όσο πιο υγιεινά μπορώ και μετά τρώω πάρα πολλά λεξά. Α, τέλεια. Δηλαδή, ας σε πάρω κάπου για να φάμε νηθιά μας, να πάμε να φάμε μια σαλατούλα και μετά να ταράξουμε τις βάφλες, ας πούμε. Εννοείται. Τέλεια. Ταιριάζει. Τι σου αρέσει και να πίνεις? Ενδεχομένως θέλω να σε κεράσω. Είμαι κάπου και θέλω να σε κεράσω το ποτό σου. Για πες. Τεκίλα, shots, χρυσή, ναι, και κρασάκι. Και λευκό, ροζέ, άσπρο. Συγκεκριμένα, εντάξει. Δεν θέλεις μάρκα να πεις, αλλά ναι, άσπρο, ναι. Να πούμε τουλάχιστον. Όσο επιτοπλίστων λευκό. Λευκό, οκ. Ναι. Okay. Άρα του παγωμένου. Τι σου αρέσει να ακούς αυτήν την εποχή εκτός από δρόμο? Που εννοείται ότι ακούεις δρόμο, αλλά στον δρόμο τι σ' αρέσει περισσότερο να ακούς? Πρέπει να μονώ μουσική. Όχι. Ωραία. Αν την ακούς γενικά, πέ μου τον τζοκλέμα. Καλά, τούτο είναι γνωστό σε χρόνια. Αρέσει μου να ακούω Μανούλα, σ' αγαπώ. Εντάξει, κάνε μας να κλάψουμε. Ναι, και Μανούλα είσαι πολύ γλυκιά. Και καλημέρα, εξύπνησα, μάμα, θέλω γάλα. Άρα το τραγούδι είναι σαν ένας της ζωής, σαν ο γιος. Ναι, όπως επίσης αρέσει και μου να ακούω, εννοείται, Ανούλα. Α. Εννοείται, τούτο είναι φευκή. Όσα χρόνια τον περάσαν, δεν μου, ναι, η μανιέρα, η μανιέρα. Ναι, και οτιδήποτε μπορεί να ευχαριστήσει τα αυτιά μου και την ψυχή μου. Την εκάστοτε στιγμή. Ναι. Μάλιστα. Τι διαβάζεις αυτή την εποχή? Website, βέβαια. Διαβάζω τον gossip. Λόγω της δουλειάς μου, φυσικά, της ραδιοφωνού. Τι διαβάζω? Διαβάζω άρθρα για μωρά, για ψυχολογία των παιδιών. Α, είσαι για 24 μεγαλώμα, ώρες το 24ωρο. Όταν διαβάζω. Okay. Τι παρακολουθείς αυτή την εποχή? Grey's Anatomy, φανατικά. Βλέπω το 10ο κύκλο και ξεκίνησα ξανά από την αρχή των πρώτων. Τώρα είμαι στο δεύτερο, σχεδόν στο τέλος. Καλά, γιατί ξανακάμε στην Ελλάδα? Διότι είδα αποσπασματικά από διάφορους κύκλους. Ξεκίνησα να βλέπω από τη μέση του 9ου και μετά, χωρίς να χάσω επεισοδιών, μέχρι το 10ο τώρα. Βλέπω από το Ιντερνετ πλέον, γιατί βλέπω τα πιο βλέμμα. Μπορώ να καθυστερώ. Οπότε είπα ότι θέλω μια σειρά που να τη δω από την αρχή. Διότι έχω τον άνθρωπο. Σχεδόν ποτέ να ξύγνω κάτι και να το τελειώσω. Ναι, αλλά 10 κύκλοι, 10 χρόνια. Ξέρεις το όμως που τον είναι. 10 χρόνια να λέει ένα επεισόδιο την εβδομάδα. Ναι, αλλά επιστρέψες πίσω 10 χρόνια πίσω. Αλλά πέμουν, ναι, με την οικονομία μας, επιστρέψαμε 20 εμείς. Είναι απίστευτο τις αλλαγές που βλέπω. Που το 10ο κύκλο που ενουλεί, ας πούμε, π.χ. με τα tablets. Και τότε που είχα βιβλιοθήκη, και είχαν τους φακέλους και κρατούσαν. Δηλαδή, βλέπεις και λες, είχα τα ξεχάσει τα πράγματα. Όντως, έχεις δίκιο. Πού ξενυχτάς, αν ξενυχτάς? Πού ξενυχτώ? Όταν ξενυχτώ, και είμαι σπίτι μου να ξενυχτώ, ή σε φιλικά σπίτια, ξενυχτώ σε παλιά Λευκοσία, στην παλιά Λευκοσία, σε διάφορα μπαράκια. Σε ήσυχα μέρη ή σε πιο φασαριώδικα, δηλαδή είσαι και της μουσικής και του κλαμπ? Είμαι, του... ναι, αλλά κλαμπ είσαι πάρα πολύ καιρό να πάω και θεωρώ πλέον ότι είμαι κουράστηκα. Μπουζούκια. Ακόμα πιο σπάνια, κατάλαβα. Ναι, ναι, σπάνια πολλά. Μπαράκια, πολλά, τέτοια πράγματα. Ναι, ήσυχα. Ναι, πιο ήσυχα ή ας πούμε ένας από τους αγαπημένους μου χώρους που είχα χρόνια να πάω και πια πρόσφατα, οι Ρέκλες. Mm. Ναι, τα νιάτα μου. Mm. Είμαι και λίγο ρεκλή. Τα νιάτα μου, λέει, 800 χρόνια. Όχι, ενώ εντάξει, μα κοίταξε, ένα όπως που πήγαινε πάρα πολλά μητσί. Δηλαδή... Να σ' ακούει κανένα που πιο προτινός, ας πούμε, κανένα μαγαζί που... Όχι, όχι. Τα νιάτα της εν τούτων των καιρών που τελειώνω εγώ, ας πούμε. Θέλω να μου πεις πόσες ώρες κοιμάσαι την ημέρα, να κοιμάσαι, αν το έχεις εύκολα. Κοιμούμαι αρκετά. Αν είναι Σαββατοκύριακο, κοιμώ και από μεσημέρι μαζί με το γιο μου. Αλλιώς 9 ώρες και πάνω.
Α! Ναι, ναι. Διάστηκε τον τύπνο μέσα στην φωτιά. Ναι. Είναι αγαπημένη συνήθεια. Εντάξει, τούτο είναι μυστικό. Μυστικό. Τι πω, ομορφιά του ήταν. Γι' αυτό είναι έτσι ήταν το πρόσωπο. Ανοίξει ο πάτο, ξυπνώ λίγο έτσι, η αλήθεια, αλλά εντάξει. Πού βολτάρει όταν χρειάζεται να ηρεμήσει λίγο, να έχει κανένα μυστικό μέρο, κανέναν τόπο που σε φτιάχνει, που θέλει να πηγαίνει για τη ηρεμία. Ξέρω, διάφορα. Πάρα παλιά Λευκοσία. Και στη φύση, οπουδήποτε. Οπουδήποτε έχει δέντρα, οπουδήποτε έχει φύση. Είσαι δηλαδή από του ανθρώπου όπου να πιάνε τα αυτοκίνητα και να φύγουν σε περίπτωση που είναι εκτό για, για να ηρεμήσουν. Ναι, ή θάλασσα, α πούμε, απλά να το λέω να μυρίσω λίγο νόημα. Τι συνηθίζει να κάνει, κάτι το οποίο μπορεί να μην κατάλαβε ούτε εσύ στην καθημερινότητα σου, το κάνει, α πούμε, κάθε μέρα το πράγμα. Έχει πιάσει τον εαυτό σου στα πράσα να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το κάνει. Εντάξει, πάρα πολλά πράγματα. Ενώ. Κάνουμε τα και συνειδητά, ναι. Ναι, και συνειδητά. Παίρνουμε μια συνήθεια σου που είναι σταθερή, εν την αλλάζεις. Σταθερή συνήθεια. Να ξυπνήσω για να πιω καφέ με τρία ζάχαρη. Όχι, εννοείται ότι να πιω τον καφέ μου σχεδόν κάθε πρωί. Η συνήθεια μου είναι ότι είναι μια ώρα που να κοιμηθεί το μωρό να χαλαρώσω. Κάνοντας το οτιδήποτε. Μπορεί να παίζω παιχνίδια του μωρού, ας πούμε, πάω στο iPad. Ναι, απλά θέλει απλά την ναι, ο εγκέφαλος μου να μην σκέφτεται τίποτε. Μάλιστα, απλά. Το κατάλαβα. Ξεχνάς. Πολλά εύκολα. Έχεις το. Ναι. Γράφεις τα. Για να τα θυμηθείς ή να ναι. Φτάσεις ακόμα σε αυτόν τον τύπο. Ναι, και θεωρώ ότι ένα από του λόγου που η μνήμη μου. Ξεχνώ ονόματα, ξεχνώ. Φυσιολογικό. Πάρα πολλά, α πούμε. Ένα από του λόγου ίσω είναι ο μηχανισμό που ανέπτυξα για να θυμώ τα λόγια μου. Ξεχνώ άλλα πράγματα. Αν δεν γράψω, δηλαδή δεν θα θυμηθώ. Άρα, ίσως το πολύ εύκολο με τον ρόλο να μπει στη διαδικασία να το διαβάσει, φωτογραφική μνήμη, ναι, να, πούμε, ναι, να το μάθει. Και ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα χρειάζεσαι μια βοήθεια. Ναι, θυμούμαι και το ρόλο του άλλου, ας πούμε, που έχω απέναντι μου. Α, τόσο ναι, καλά. Έτσι, ξέρω όλα τα υπόλοιπα. Τώρα τον ήπρεπε ένα balance. Γιατί ήταν το αντίστροφο, είναι να έχει πρόβλημα. Όχι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, κοίτα, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο να βλέπει τον άλλον τον οποίο γνώρισε πριν μια εβδομάδα, ας πούμε, και μιλήσατε κιόλα. Δεν με θυμάσαι που τον ξέρει. Εντάξει, λέω περίεργο. Συμβαίνει, εσύ είσαι χειρότερο. Να έχει κάνει άλλα πράγματα με τον άνθρωπο και να μην θυμάσαι καν. Όχι, εντάξει, μου τυχαίνει η αλήθεια. Δεν είναι με τι δικαιολογίε. Είναι ωραίε δικαιολογίε. Πώ ηρεμεί το μυστικό σου. Μουσική, καφέ, τσιγάρο και ήλιο. Μουσική πάντα. Ακούγεται μου ωραίο συνδυασμό. Πού αλυτεύει, αν αλυτεύει. Πού αποκλείεται να μην αλυτεύει. Έτσι, μια φορά στο τόσο. Έκανε κάτι extreme. Εντάξει, είπαμε, έγινε και μάνα. Στα 15 ρήματα που σου πάω τώρα, τα 13 είχαν το γιο σου μέσα. Μια αλυτεία είναι να την κάνει. Έμα να κάνω. Τι φταίω, και είναι φθόρμη. Αλυτεία, αλυτεία. Τι, μπορεί να είναι αλυτεία σου, για τον καθένα, ναι, τι. Ναι, μπορεί να είναι αλυτεία σου. Το extreme σου, ρε παιδί μου. Τι κάνω extreme. Μπορεί να πάω κλαμπ, ας πούμε, αλλά με την αδερφή μου και τις φίλες της, που είναι 21 χρόνου. Και να κάνω σαν να είμαι 15 χρόνου. Αλλά νομίζω ότι έχω το στο χαρακτήρα μου, οπότε είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ναι, σου όμως, ναι, ναι, το extreme σου. Ναι. Βαριέσαι. Εύκολα. Με τι κυρίως. Με τους ανθρώπους που μιλούν πολλά για τον εαυτό τους. Ναι. Τους μιλούν μόνο για τον εαυτό τους. Με τους ανθρώπους που έχουν χιούμορ. Και επίσης βαριέμαι πάρα πολλά όταν έχω κάτι μεγάλο να ολοκληρώσω. Π.χ. ξεκινώ ένα βιβλίο, ας πούμε, δεν μου τραβείς το ενδιαφέρον. Δεν μπορώ, σταματώ. Εντάξει, και ούς. Εσύ το αγόρασες, λεφτά δικά σου, δεν έχεις κάνει. Ναι, αλλά τούτον έχει και έναν bigger picture, ας πούμε, μια πιο μεγάλη εικόνα. Ότι, ναι, κάτι... γενικά, ό,τι με κάνουμε να βαρκούμε, σταματώ το. Και βαρκούμε εύκολα. Πρέπει να μου κρατάς το ενδιαφέρον. Που σημαίνει ότι για να φτάσεις σε ένα πράγμα ως το τέλος του, σημαίνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεισαι. Ναι. Ότι έναν αλώνεσαι. Ναι. Δεν το έχει από την καλή του την ναι, πλευρά, ναι, 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 εντάξει. Θέλω να μου πεις, αν στεναχωριέσαι και πώς το εκδηλώνεις. Και με τι στεναχωριέσαι. Αρχικά θυμώνω ότι είστε ένα στεναχωρημένο. Δυστυχώς με άνθρωπος είμαι πολλά ευεξάρτητη. Πάρα πολλά. Στεναχωρεί με η αδικία. Πάρα πολλά. Στεναχωρεί με το να μου συμπεριφέρεται ο άλλος χωρίς να ξέρει τον background μου, την οικογένεια μου, το πόσο μεγάλωσα. Λες και είμαι, ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ τι.
Επειδή με ξέρει, ξέρω εγώ από την τηλεόραση, είναι επειδή με είδε δύο φορές Όχι, κάπου όχι, ή... εννοώ. Μιλώ για τους ανθρώπους έξω. Μιλάς για εκείνους που... Γενικά, στη δουλειά μου, ας πούμε. Okay, τώρα κατάλαβα. Ναι. Τι με στεναχωρεί, μπορεί να με στεναχωρήσει το πιο μικρό στο πιο μεγάλο, ανάλογα τη διάθεση φυσικά. Αλλά επίσης στεναχωρεί με πάρα πολλά. Πέφτεις, πολλά, ψυχολογικά. Πολλά, πολλά, πολλά. Είσαι πολλά. Κυκλοθυμική, δηλαδή στην, που την τρελή χαρά στην απόλυτη θλίψη. Και από την απόλυτη θλίψη ξαφνικά και στην τρελή χαρά, ναι. Αλλά τότε επίσης ο γιος μου κρατά μου μια ανισορροπία. Γιατί μπορεί να είμαι μέσα στα νευρά, μέσα στη στεναχώρια και μέσα στο αυτό, να πούμε, που, κάτι που έγινε στη δουλειά. Μόλις δω το μωρό, τελειώσει. Τέλειωσε, έμεινε έξω από το σπίτι. Τι αποφεύγεις? Τι αποφεύγω? Συνειδητά πια. Οτιδήποτε μπορεί να μου φάει άδικα το χρόνο μου. Κατανοητό. Με τι ενοχλείσαι? Με τι ενοχλούμε? Τι ενοχλούμε? Είναι δύσκολο να μιλάς για τον εαυτό σου. Καμιά φορά να δείξεις ότι είσαι πιο ξεκαθαρισμένος, αλλά... Ενοχλούμε με το ψέμα. Το ψέμα εννοεί το άθωο ψέμα. Το ψέμα. Που γίνεται με σκοπό. Ναι, και ενοχλούμε επίσης ότι οι μερικοί άνθρωποι ξεχνούν ότι ξεκινήσαμε όλοι από μια μήτρα. Έμαθες να τους ξεχωρίζεις? Γιατί τούτο μου είπε σε φοβερή ατάκα, να το ναι. βάλω και τίτλο κάποια στιγμή. Έμαθε να του ξεχωρίζει με το μάτι. Όχι, δυστυχώ. Θέλει την τριβή, δηλαδή, αν είσαι εκείνο που με τον αδεί τον άλλο, ξαφνικά ξέρει αμέσω ότι τούτο σε μου κάνει. Τι παραπάνω φορέ τρώω τα μούτρα μου, τα μισό μετά καταλαβαίνω, αλλά μπειρε. Σημασία είναι ότι καταλαβαίνει ναι. κάποια στιγμή. Ναι. Ξυπνώ κάποια στιγμή μου το λέω. Αν και εγκράτο κατζίε. Εγκράτο κατζίε. Απλά συνειδητά πλέον επιλέγει αν θα συναναστρέφεσαι παραπάνω με τον το άτομο ή όχι. Ή όχι. Είσαι από τους τύπους δηλαδή που τέλειωσαν κάτι, τέλειωσαν, προχωράς παρακάτω εσύ και αφήνεις το πίσω. Αν υπάρχει λόγος για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη ευκαιρία, αν εννοείται ότι ιδιώτες. Α, θεωρήσεις δηλαδή ότι κάτι που έγινε και είναι επίτηδες, κάτι που... Να σου τις πρέπει. Ναι. Απλά τούτον ότι κάποιοι άνθρωποι ξεχνούν ότι ξεκινήσαμε λίγο μια μήτρα. Και μιλώ γενικά, που πολιτικούς, που αν ξέρω εγώ τι, μέχρι... Τους πάντες. Ναι. Μπορεί να με θυμός. Μια τσίπες θυμώσεις. Όταν ένα θυμώσεις είπες ότι γεννήσκεσαι Τούρκος, γεννήσκεσαι ρε παιδί μου, φτιάνεις εκτός εαυτού. Πώς ξεσπάς, πώς το δείχνεις το πράγμα? Είσαι τύπος που φωνάζει, που σπάζει, που... Φωνάζω, αρκετά. Ακούεις κανένας, ξαφωνάζεις μόνος. Όχι, μόνη μου φωνάζω. Μετά κάθομαι, σκέφτομαι και την πλευρά λίγο του άλλου και ηρεμώ. Και αν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος για συζήτηση, συζητώ. Αν θεωρώ ότι είναι ασκοπή, απλά αφήνω να το περνά. Okay. Κατανοητό. Τι ελπίζεις? Ελπίζω να ακουστεί πολλά περίεργο πάλι από τίποτα. Τίποτα δεν ακούγεται περίεργο. Εντάξει. Είμαστε πολλά ελευθερία τώρα. Ελπίζω ότι ο γιος μου να μεγαλώσει και να μάθει να ζει με πέντε πράγματα. Τι είναι να χρειάζεται. Πρέπει να το μάθεις εσύ το πράγμα όμως. Δυστυχώς λόγω κρίσης μαθαίνει. Μπορεί να είναι και ευτυχώς όμως. Ναι. Θέλω να πω δυστυχώς λόγω κρίσης, αλλά ευτυχώς που το μαθαίνει. Γιατί που για μένα εκεί, αν έχει τα 4-5 επιπλέον. Καλώς, αν δεν τα έχει, θα τον ενοχλεί. Συμφωνώ μαζί σου. Και επίσης ελπίζω ότι ο γιος μου είναι να μεγαλώσει και να είναι προσγειωμένος. Άρα, όλη σου η ελπίδα για το μέλλον. Ναι. Και το μέλλον θεωρείς τα μέσα του μωρού. Ναι. Τι λατρεύεις? Είναι το πρώτο τελευταίο ερώτημα. Λατρεύω το γιο μου. Τους ανθρώπους μου. Τους πραγματικά δικούς μου ανθρώπους. Τους γονείς μου φυσικά, την αδερφή μου. Τώρα που μεγαλώσεις, νιώθεις ότι τους ανθρώπους χρωστάς τους πάρα πολλά πράγματα. Είσαι από εκείνους που λαλούν ευχαριστώ και σ' αγαπώ και... Δυστυχώς, εν το λαλώ το σ' αγαπώ συχνά. Όσον πρέπει ή εν το λες καθόλου? Όσον πρέπει, λέω το. Αλλά ευχαριστώ, έμαθα και λέω. Εκτιμώ. Ίσως και παραπάνω από την πρέπει. Ναι, τους ευχαριστώ τώρα που μπορεί να τα ακούω. Ευκαιρία, δημόσια κιόλα. Ξέρουν. Σημαντικό. Ναι. Και αγαπημένη μου Έλενα, τι αγαπάς, έτσι για να κλείσουν. Που εντάξει είναι το πιο σημαντικό ρήμα σε τούτη τη ζωή, γιατί το αγαπώ περικλεί πολλά πράγματα. Αγαπώ τα χαμόγελα σε όλους. Αγαπώ τον ήλιο που πιστεύω ότι φέρνει χαμόγελα. Εκλείσε λέει τα μάτια τώρα αγκαστικά, να τα κλαστικά με τη διαδικασία. Όχι, εσύ που είναι τόσο μουργή που είναι έτσι. Και αγαπώ την αγάπη και το δέσιμο με τους δικούς σου ανθρώπους.
Δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίποτα έξω από τον κύκλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ, ρε. Ευχαριστώ και ένα φιλί. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι ήταν πολλά δύσκολο μέσα στο πρόγραμμά σου. Ω, εντάξει, μην ανησυχείς. Εντάξει, εντάξει, σχολείο το μωρό τώρα, οπότε. Ότι είσαι εύκολα από την κανονική σου ροή, αλλά έχω την εντύπωση ότι μάθαμε πολλά πιο παραπάνω πράγματα που δεν τα ξέραμε για την Έλενα. Και να βγάλουμε από το μυαλό μας άλλα που τα ξέρουμε, και δεν χρειάζεται λόγος να τα ξέρουμε. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Στο είπαν ήδη.